Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητέ φίλε και φίλοι, την εκπομπή μα ΑΒΕΝΑ ΕΦΕΜ από την Κεντρική Μακεδονία από του 97 και 7. Όπω έχουμε προαναγγείλει, όπω έχουμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε ξεκινήσει ένα κύκλο εκπομπών ενημέρωση των αγροτών και όχι μόνο, γιατί οι εκπομπέ αυτέ δεν αφορούν μόνο του αγρότε, αφορούν τον οποιοδήποτε επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί με τα αγροτικά προϊόντα επιχειρηματικά μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όπου δίνει δυνατότητα σε αυτόν που έχει διάθεση, πρόθεση και όρεξη επαγγελματικά και επιχειρηματικά να δραστηριοποιηθεί. Έχουμε κοντά μα, όπω και την προηγούμενη Κυριακή, τον Θωμά, ε, συγγνώμη, την προηγούμενη Τρίτη, τον Θωμά Ζαφριάδη, τον, τον, υπεύθυνο τη εταιρεία Εστία Lab Ike, με τον οποίο σήμερα θα συζητήσουμε μαζί του για τα βιολογικά προϊόντα, αφού βέβαια τον καλημερίσουμε και τον καλωσορίσουμε για μία ακόμη τρίτη εδώ στο στούντιο. Καλημέρα Τάσο, σε σένα και τους ακροατές σου. Λοιπόν, Θωμά, ε, για τα βιολογικά προϊόντα σήμερα θα συζητήσουμε και βέβαια πολλής λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για τα βιολογικά προϊόντα. Τι όμως είναι βιολογικά προϊόντα και τι ε, οδηγεί κάποιον να ασχοληθεί με αυτά ή να αγοράσει βιολογικά προϊόντα. Λοιπόν, τα βιολογικά προϊόντα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι πλησιέστερο υπάρχει στις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας που χρησιμοποιούσαν οι παλαιότερες γενιές ή στις παραδοσιακές μεθόδους εκτροφής αν μιλάμε για προϊόντα βιολογικής κτηνοτροφίας. Έτσι, είναι προϊόντα στα οποία δεν γίνεται χρησιμοποίηση τεχνητών συνθετικών λιπασμάτων και συνθετικών φυτοπροστατευτικών ουσιών, όλα αυτά δηλαδή, τα χημικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην συμβατική γεωργία δεν χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία. Ε, η λίπανση γίνεται με φυσικό τρόπο, είτε με την ενσωμάτωση ε, των υπολοιμμάτων της καλλιέργειας, αυτό που λέμε την, ε, ε, με τη δισκοσβάρνα, τα περνάμε και τα ενσωματώνουμε μέσα στο έδαφος, οπότε αυξάνουμε την οργανική του ουσία και, και φυσικά ε, επιτυχάνουμε τη λύπανσή του με άζωτο και με φωσφόρο. ...ε, ταυτόχρονα να κάνουμε και αυτό που λέμε οξυγόνωση του εδάφους που βοηθά στην ανάπτυξη των ε, μικροβίων, των μικροριζών και των ακτινομικήτων που υπάρχουν στο έδαφος που λειτουργούν ευεργετικά για τις καλλιέργειες ε, στο κομμάτι της ε, βιολογικής εκτινοτροφίας ε, ας πούμε που είναι και το πλησιέστερο στο δικό μου το αντικείμενο του κτηνιάτρου έχουμε την εκτατική εκτροφή των ζώων, των παραγωγικών ζώων δηλαδή των εγωπροβάτων και των βοηδών και ειδικά στην περίπτωση που μιλάμε για ορνήθιο κρέας, για αυγά στην εκτροφή δηλαδή των πουλερικών έχουμε και εκεί πέρα την εκτακτική εκτροφή σε μεγάλους χώρους όπου μπορούν τα πουλερικά να προαυλίζονται και να καταναλώνουν ό,τι υπάρχει στο έδαφος, κουλικάκια, πετραδάκια. Είναι δηλαδή μία μέθοδος παραγωγής η οποία προσυδειάζει στις παλιές καλλιεργητικές και κτηνοτροφικές μεθόδου. μεθόδους. Δηλαδή, Θωμά, επιστρέφουμε στην παράδοση. Επιστρέφουμε, έχουμε επιστρέψει εδώ και αρκετά χρόνια με τα βιολογικά προϊόντα στην παράδοση. Εμφανίστηκαν μέθοδοι καλλιέργεια όπω είναι η αμυψισπορά, όπου έχουμε εναλλαγή καλλιεργειών μεταξύ σιτηρών και ψυχανθών, τα οποία κάνουν φυσική λίπανση του εδάφου με ε, άζωτο και με φόσφορο, έχουμε την αγρανάπαυση σε πολλές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η αμψισφορά συγγνώμη, εφαρμόζεται η μέθοδος της δηλαδή αφήνουμε τα χωράφια ακαλλιέργητα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να ανακτήσουν την, ε, ε, τα θρεπτικά τους συστατικά. Επίσης χρησιμοποιείται κοπριά σε μορφή σκόνης η οποία ενσωματώνεται στα χωράφια για να έχουμε καλύτερη λίπανση και όσον αφορά την φυτοπροστασία εφαρμόζουμε κατά κύριο λόγο προληπτικές μεθόδους με φερομονικές με, με παγίδες ή κατασταλτικές με φυσικό πύρεθρο, με το θειασβέστιο, με το βορδιγάλιο ορό και με κάποια άλλα φυσικά ε, φυτοφάρμακα. Ε, πολλοί καταναλωτέ θεωρούν ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι και αυτά που έχουν περισσότερο θεραπτικά συστατικά. Α, ισχύει, δεν ισχύει. Και αν δεν ισχύει, για ποιο λόγο τότε ε, θεωρούνται καλύτερα από τα συμβατικά, Εδώ γίνεται μια παρανόηση σε σχέση με τα βιολογικά προϊόντα από του περισσότερου καταναλωτέ. Όντω, οι περισσότεροι καταναλωτέ θεωρούν ότι τα βιολογικά προϊόντα έχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Άρα, είναι καλύτερα από, αυτό το, από αυτή την άποψη για την υγεία του ατόμου σε σχέση με τα συμβατικά. Πρακτικά η διαφορά ανάμεσα στα βιολογικά προϊόντα και στα συμβατικά προϊόντα, συμβατική καλλιέργεια, όσον αφορά την περιεκτικότητα τη ανθρωπιστική συστατικά, είναι αμεληταία. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαφορά. Αυτό που διαφέρει ανάμεσα στα δύο αυτά είδη προϊόντων είναι το γεγονό ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών και λιπασμάτων ή υπολείμματα συνθετικών κτηνιατρικών φαρμάκων στα βιολογικά σε σχέση με τα ε, συμβατικά. Δηλαδή. Θωμά, για να το καταλάβουμε όλοι μας. Όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά, είτε είναι με την παραδοσιακή καλλιέργεια, ε, δηλαδή όπω ε, όπως ήταν πριν 50-100 χρόνια, είτε είναι με τα σημερινά, με τα λιπάσματα, με τα φυτοφάρμακα, όλα αυτά, όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά, είναι το ίδιο. Είναι ακριβώ το ίδιο. Η διαφορά είναι όμως ότι το ένα είναι καθαρά από στοιχεία και συστατικά τα οποία μπορούν να βλάψουν τον οργανισμό μας, ενώ τα συμβατικά ε, έχουν το, στοιχεία... το αντίθετο. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Ε, λοιπόν, τα συμβατικά για παράδειγμα έχουν τοξικέ ουσίε οι οποίε προέρχονται από τα φυτοφάρμακα και από τα λοιπάσματα. Είναι ουσίε οι οποίε ούτω ή είναι συνθετικέ και δημιουργούν προβλήματα σε μακροχρόνια βάση στην υγεία του ανθρώπου. Τα βιολογικά προϊόντα, επειδή ακριβώ χρησιμοποιείται ένα τρόπο παραγωγή που είναι απαλλαγμένο από ε, συνθετικά λοιπάσματα και φυτοφάρμακα, είναι ε, ωφέλιμα από αυτή την άποψη για την υγεία, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα υπολείμματα, αυτέ τι τοξικέ ουσίε που θα βλάψουν την υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον, το γεγονό ότι δεν χρησιμοποιούνται αυτέ τι συνθετικέ ουσίε αυξάνει και την διαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών. Δηλαδή, σε πολλέ περιπτώσει, τα συμβατικά έχουμε διαπιστώσει ότι οι θρεπτικέ ουσίε σχηματίζουν ενώσει με τα φυτοφάρμακα και ή με τα κτηνιατρικά φάρμακα και δεν μπορεί να τι χρησιμοποιήσει ο οργανισμό. Άρα, ναι, με, δεν έχουμε περισσότερε θερμικές ουσίες στα βιολογικά αλλά είναι περισσότερο διαθέσιμες για τον άνθρωπο ε, δηλαδή αυτό που ε, μετράει είναι ότι το ένα δεν επηρεάζει την υγεία ενώ ακριβώς. Το άλλο, ακριβώς. Έτσι. Και όχι μόνο δεν επηρεάζει την υγεία, αλλά η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων έχει, έχει αποδείχθει ότι βελτιώνει έχει ευεργε, ακόμα περισσότερο. έχει ευεργετικές συνέπειες, συνέπειες στην υγεία. Ακριβώς γιατί αυξάνεται η βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών στον οργανισμό. Η παραγωγή των βιολογικών προϊόντων, Θωμά, πρέπει κάποιο που καλλιεργεί βιολογικά να ακολουθεί κά, κάποιου κανόνες, δηλαδή... Εγώ που θα σπείρω βιολογικά προϊόντα πρέπει να ακολουθήσω κάποιους κανόνες και αν πρέπει ποιοι είναι αυτοί. Ακριβώς. Ε, πρώτα απ' όλα ε, υπάρχουν δύο κανονισμοί 8.34 του 2007 και 8.89 του 2009 οι οποίοι περιγράφουν με ποιο τρόπο γίνεται η βιολογική καλλιέργεια αν μιλάμε για τη φυτική παραγωγή ή η εκτροφή ζώων κατά τον βιολογικό τρόπο αν μιλάμε για τη ζωική παραγωγή. Τα ίδια ακριβώς, οι ίδιοι ακριβώ κανονισμοί ισχύουν και στο επίπεδο τη μεταποίηση των βιολογικών προϊόντων. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι που δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε: τη μεταποίηση των βιολογικών προϊόντων. και Αφορά ουσιαστικά του τρόπου με του οποίου πρέπει να γίνεται η μεταποίηση και ποιε πρόσθετε ουσίε επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στα μεταποιημένα βιολογικά προϊόντα. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη ομάδα χημικών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα βιολογικά προϊόντα, όπως αντίστοιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα συμβατικής γεωργίας προϊόντα. Ε, πριν πάμε στο επόμενο ερώτημα, να, να πάμε... προσθέσω μόνο ναι, κάτι ναι. ότι ε, οι αγρότε οι οποίοι ε, πρόκειται να παράξουν βιολογικά προϊόντα προκειμένου να τα μπορούν να τα διαθέσουν στι λαϊκέ αγορέ ή σε άλλα σημεία πώληση σαν βιολογικά πρέπει να τα πιστοποιήσουν. Υπάρχουν συγκεκριμένοι οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με την πιστοποίηση προϊόντων βιολογική γεωργία σε όλη την Ελλάδα. Στην περιοχή σα, εδώ στην περιοχή τη Συμμαθία, υπάρχουν τρεις, ε, αν θυμάμαι καλά, ε, οργανισμοί ε, πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, ειδικά στην περιοχή της Αλεξάνδρειας και στην Άουσα. Λοιπόν, ε, άρα, λοιπόν, θα πρέπει σε πρώτη φάση ο αγρότης να ενημερωθεί για, το, για τα όσα ισχύουν για τα βιολογικά προϊόντα και σε δεύτερη φάση να προχωρήσει σε συμφωνία με έναν οργανισμό πιστοποίησης ο οποίος θα του πει και τι να κάνει προκειμένου να κάνει τα προϊόντα του βιολογικά. Ε, να επιστρέψουμε όμω, να πάμε σε διαγωνιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσω μετά για το επόμενο ερώτημα, το οποίο είναι ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ένα παραγωγό για να πιστοποιήσει τα βιολογικά του προϊόντα και αν χρειάζεται βεβαίω η πιστοποίηση. Έτσι, ε, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα, φίλοι και φίλοι, και επαναρχόμαστε.